Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά όλη την Πελοπόννησο, όλη την Ελλάδα μάλλον, όχι όλη την Πελοπόννησο, και αν θεωρούμε θα έτσι πολιτισμένος λαός, πολιτισμένη χώρα, έπρεπε να έχει λυθεί το ζήτημα αυτό που απασχολεί, μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα από πολλά χρόνια, από δεκαετίες. Φανταστείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά στη ζωή μου κάθισα στο δόνιο του κατηγορουμένου σαν δήμαρχος, διότι είχε έρθει από την περιφέρεια έλεγχος κάποια επιτροπή, η οποία βρήκε τη Χαδάου ότι δεν ήταν και προσέβαλε το και δημιουργούσε πρόβλημα στο περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είχε πλήρη περίφραξη, ότι δεν είχε πινακίδες να οδηγούν στη Χαδά, λέτε, και θα βάλουμε πινακίδες να πούμε στους τσιγκάνους, πηγαίνετε να δείτε τη Χαδά εκεί, βάλετε καμιά φωτιά να παίρνετε τα σίδερα. Λοιπόν, θεωρώ πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Φημολογείται τελευταία, όχι φημολογείται, υπάρχει η εντύπωση ότι βρήκαμε το φτωχό το Δήμο των Μικρών, ο οποίος παράγει, σε εισαγωγικά παράγει βέβαια, το 2,5% των απορριμμάτων της Μυσνίας, να πάμε τα απορρίμματα για τον ενδιάμεσο φορέα αυτών της διαχείρισης στο Παλιορογούνι. Το Παλιορογούνι είναι στην Εθνική Οδό και στην Τζακώνα, ξέρετε, κοντά στο τέος Δήμο Ιχαλίας, επάνω σε ένα βουνό, το οποίο είναι ανώμαλο. Είναι πηγές, από εκεί πηγάζουν οι πηγές του Αγίου Φλόρου και στο Φίδημα. Είναι τα νερά όλης του κάμπου της Άνω Μεσσηνίας. Είχε γίνει μια μελέτη, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η μελέτη παλιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο μεγάλος όγκος των σκουπιδιών είναι στις πόλεις. Όταν εγώ έχω σαν λέω το 2,5-3% των απορριμμάτων και οι άλλες πόλεις, η Καλαμάτα έχει το 65%, γιατί εγώ να τα πάρω στην αυλή μου, γιατί να τα πάρει αυτός που έχει το μεγάλο το πρόβλημα. Έχει προχωρήσει αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε? Δεν έχει προχωρήσει. Έχουν γίνει μελέτες από πολύ παλιότερα. Όμως εγώ τελευταία, θα το δείτε και στο δελτίο τύπου, έχω αναθέσει. Πριν από χρόνια υπήρχε μια ημερίδα στην Καλαμάτα από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, από τον καθηγητή τον Οικονομόπουλο. Ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο οποίος είχε προτείνει λύσεις για τη διαχείριση των σκουπιδιών, και τότε ήταν έντονο το πρόβλημα όπως και τώρα. Τώρα βεβαίως είναι πιο έντονο, διότι ξέρετε ότι έχουμε και τα προβλήματα με τα πρόστιμα, τα οποία είναι δυσβάστευτα, και φοβάμαι ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρακρατούνται το πρόστιμα από το ΣΚΑΠ και δεν θα έχουμε να πληρώσουμε το προσωπικό μας. Λοιπόν, ο κύριος Οικονομόπουλος αποφαίνεται με την μελέτη που έχει κάνει ότι η Μόλα που είναι κοντά στην Καλαμάτα έχουν δαπανηθεί περίπου πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, που είναι κοντά στην Καλαμάτα που ξέρετε, για την οποία έχουν γίνει μελέτες, και με μικρή παρέμβαση, με μικρό κόστος θα μπορούσε να απορροφήσει και να διαχειριστεί όλα τα σκουπίδια, τα απορρίμματα της Μεσσηνίας. Πρέπει να γίνει ο διαχειρισμός. Από ό,τι ξέρετε, επειδή το παρακολουθείτε το θέμα, περίπου το 65% των απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμο. Δυστυχώς εγώ δεν έχω ανακύκλωση. Παρότι έχω παρακαλέσει να μου στείλουν 200 κάβους ανακύκλωσης και ένα αυτοκίνητο, δεν έχω ακόμη πάρει. Έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχω ανακύκλωση. Δεν ξέρω τι το λέω. Γιατί δεν έχω μέσα. Δεν έχω τρόπο να τα κάνω ανακύκλωση. Δεν έχω κάβους, σας λέω, για ανακύκλωση, και δεν έχω και αυτοκίνητο μέσα. Πιστεύετε πως πρέπει οι αρμοδιότητες να περάσουν πλέον οριστικά πάλι στο ΦΟΣΔΑ, μπορεί να τα διαχειριστεί ο ΦΟΣΔΑ ή να παραμείνουν στην περιφέρεια? Επειδή έχουμε άμεση σχέση με τα Δήμη, φυσικά εγώ πήγα προχθές κατηγορούμενος, θα μπορούσαμε μόνοι μας να το διαχειριστούμε, να το λύσουμε το θέμα. Βεβαίως χρειάζονται και πόροι, οι οποίοι έχουν έρθει στην περιφέρεια. Τέλος πάντων, ας αναλάβει και η πολιτεία. Φοβάμαι ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν αναλαμβάνει κανείς το πολιτικό κόστος. Επιτέλους, να λύσουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε τι μου θυμίζει εδώ. Επειδή η επιχείρησή μου είναι στην Αθήνα, στον Ασπρόπυργο, όταν έγινε τα διαστήρια του Ασπροπύργου και πήγε ο κόσμος να εργαστεί, πήγαν οι άνθρωποι δίπλα, οι εργάτες, και έκαναν δίπλα στα νεόχρηστα στα σπίτια. Δεν είναι κοντά στη δουλειά τους. Μετά με σήκωσαν μαύρες ημέρες να φύγει το δηληστήριο. Πώς να φύγει το δηληστήριο? Τα δικά μας τα χωριά είναι από δεκάδες, πώς το λένε, από αιώνες. Έχω λοιπόν τα σοβαρά τα προβλήματα από τα περιλογία που έχετε ακούσει, που δεν μπορούμε να ανασάρουμε. Έχω από την πώληση του περιβάλλοντος εκεί στο Δεσπότη, αν έχετε ακούσει, και στη Μαυροζούμενα. Τώρα να έρθουν και στα σκουπίδια. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα είναι, και έχω παρακαλέσει, δεν έχει ενημερωθεί η δημότητα, δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος να ξέρει τι θα γίνει.
Διότι μιλάγαμε για χαλά, για τυχητή και καταλαβαίνετε, σας είπα τα προβλήματα που υπάρχουν, περιβαλλοντικά προβλήματα. Ενώ τώρα λέμε ότι θα γίνει μια διάμεση διαχείριση και θα είναι διαχείριση, κομποστοποίηση όπως είπατε και τη διάθεση του κομπόστ. Αλλά δεν έχουμε, ακόμα δεν ξέρει κανένας τι γίνεται.